Το πρόγραμμα που ακολουθεί περιέχει τοποθέτηση προϊόντος. Εδώ, αφού έχουμε ραντεβού κάθε φορά, έχω βάλει κάτι άνετο γιατί όπως θα σας πω, μου μίλησαν τα ρούχα. Δεν τρελάθηκα, μου μίλησαν τα ρούχα και μου είπαν δεν χωράς. Και έχουν δει και δεν χωράω γιατί έφαγα τους τελευταίους 2 μήνες και τι κάνω σε αυτή την περίπτωση εγώ όταν αντιληφθώ αυτό το πράγμα. Σηκώνω το τηλέφωνο, παίρνω τη Δήμητρα με λαδάκι, ξέρετε. Τη Δήμητρα μας έχει δώσει τόσες συμβουλές και της λέω έλα γρήγορα. Στόπα, να, τώρα είναι στο δρόμο, έρχεται. Και ανυπομονώ να τη δω. Δεν θέλω να κάνω δίαιτα εξπρές, να τα χάσω μπαμπαμ. Τι, λέτε εσείς, εσείς ανυπομονείτε για τον gossip. Άμα ανυπομονείτε για τον gossip, ρίχτω μέχρι να πάω να κάτσω εγώ γιατί περιμένω παρέα. Γεια σας και πάλι γεια σας. Ναι, εκεί που κάθεσαι ήρεμη, ναι, ήρεμη και πίνεις το τσάι σου, τι μαθαίνεις. Όχι, πες μου εσύ τι μαθαίνεις. Άντε θα σου πω εγώ, αλλά θα ξεκινήσω πρώτα από τα εξωτερικά. Ο Brand Pitt και η Charlize Theron τα έχουνε. Το είπα μια και έξω, έτσι, γιατί και εγώ κάπως έτσι το έμαθα. Και εγώ τώρα, πώς θα τον βλέπω στο όνειρά μου, τη Charlize, πώς θα την ανταγωνιστώ που πρέπει να έχω ξεκινήσει γυμναστήριο από τότε που ο Μπραντ ήταν με την Τζολί. Τέλος πάντων, ταιριαστοί μου φαίνονται. Άντε, επιβεβαιώστε το, να το ξέρουμε κι εμείς. Θα αραφτούμε ή δεν θα αραφτούμε. Άστα αυτά τώρα και πάμε στα ενδότερα. Πώς τα λένε μωρέ στα δικά μας, γιατί εδώ εμείς χωρίσαμε. Τι εσείς χωρίζετε? Εγώ από ποιο να χωρίσω, από τον τοίχο? Όχι εγώ, αλλά ο Κώστας Σόμερ και η Ναυσικά πάνω για τα Κοπούλου. Μετά από 3,5 χρόνια. Έτσι είναι, μετά από 3,5 χρόνια ή που παντρεύεσαι ή που χωρίζεις. Κουτσομπολιό, λένε ότι η αιτία του χωρισμού ήταν πως ο Σόμερ ήθελε οικογένεια, παιδάκι, ενώ εκείνη όχι ακόμα. Κώστα Σόμερ, είμαστε κι εμείς εδώ. Έλα και θα σου κάνω εγώ το ένα πίσω απ' τ' άλλο. Αχ, μόνο εγώ ξέρω να ακούω μαντάρουν έναν άντρα, αλλά πούντος. Εσείς, την τύφλας δεν ξέρετε, εσείς να χειριστείτε άντρες. Παιδί μου, ο άντρας, άκου να σου πω, έχει ένα κουμπί. Ξέρεις ποιο είναι το κουμπί? Θέλεις τώρα να σου πω ποιο είναι το κουμπί? Δεν μπορώ να συνεχίσω την κουβέντα περί κουμπιού, είναι πολύ μεγάλη συζήτηση. Πρέπει να σου αναφέρω τι είπε ο Γιούγκ, ο Φρόιντ και όλα αυτά τα σχετικά. Λοιπόν, άντε να κοιμηθείς τώρα, άντε καληνύχτα μωρό μου, άντε μπράβο. Κλείστο, παιδί μου, με έπληξες. Και ναι, είχαμε μία σχέση, ένα χωρισμό και μας λείπει μία επανασύνδεση. Την κουρτίνα 2, παρακαλώ. Έτσι, Κατερίνα Καινούριου και Νάσος Αναστασόπουλο. Τι εννοείς πως το κατάλαβα? Από το Instagram, η Κατερίνα καλέ έκανε follow το μωρό. Και ο Νάσος της έκανε και εκείνος follow back. Καταπληκτικό! Περιμένω κουφέτα! Ναι, αφού ξέρετε ότι είμαι λιχούδο. Μην το ακούσει όμως αυτό η Δήμητρα, γιατί της έχω πει ότι θέλω να χάσω κιλάκια. Αυτά λοιπόν, γιατί απλά έτσι είναι οι σχέσεις. Λυσάξατε πάλι σήμερα, λυσάξατε με τα κομμένη ηλίκια σας. Και ναι, η παρέα μεγάλωσε και όχι απλά καλεσμένη, όχι συνεργάτης και φίλη μπορώ να πω. Να καλωσορίσω για ακόμη μια φορά την Δήμητρα Μελαδάκη. Γεια σας! Θα μιλήσουμε σήμερα για ένα ακόμη θέμα διατροφής, όπως είπα και στην αρχή. Εμένα δεν μου κάνουν τα ρούχα μου, μου το πάνε ξεκάθαρα. Ναι, έφαγα αρκετά το Δεκέμβρη και είχα ξεκινήσει και από πολύ πιο μπροστά, οπότε αυτούς τους τελευταίους 2 μήνες έβαλα και εγώ κιλάκια. Να υπενθυμίσουμε βέβαια σε αυτό το σημείο ότι εμείς δεν θα μιλήσουμε για
άτομα που απλά έχουν παραπάνω κιλά, αλλά για άτομα που έχουν πάρει τους τελευταίους 2 μήνες κάποια κιλάκια και θέλουμε έτσι μία δίαιτα express. Δίαιτα express τώρα τι ορίζεις? Τι ορίζω δίαιτα express, τύπου ότι θέλω να βγω ραντεβού την επόμενη εβδομάδα, είμαστε σε 10 μέρες που λέει ο λόγος. Και πρέπει να φορέσω κάτι έτσι, δεν μπορώ να πω με τις φόρμες όπως ήρθε εδώ, γιατί δεν μου κάνει τίποτα. Τώρα σε 10 μέρες, ανάλογα πόσο, αν μιλήσω ότι έχω φάει 2 μήνες, θα χάσω ότι πήρα σε 2 μήνες, σε 10 μέρες, δεν σου κάνει λίγο... Ναι, η αλήθεια είναι ότι η αναλογία δεν είναι τόσο προσιτή στο μυαλό μου, δεν είναι τόσο σωστή. Ένας λογικός άνθρωπος να το σκεφτεί, αλλά πόσες φορές ακούμε κοπέλες, έχω και φίλες, δεν το έχω κάνει σε τέτοιο βαθμό να πω ότι σε 10 μέρες εγώ θα χάσω, ας πούμε, 5 κιλά, σε καμία περίπτωση, αλλά έχω φίλες που το πιστεύουν και μπαίνουν στη διαδικασία να ακολουθήσουν μία δίαιτα, παράδειγμα, κόβοντας τελείως τον υδατάνθρακα ή κόβοντας τελείως το βραδινό. Ναι. Να πω εγώ εδώ ότι τώρα η δίαιτα express είναι κατά την κυκλοφορία, δεν υπάρχει συγκεκριμένος ορισμός για μια δίαιτα express. Σίγουρα απαγορεύεται να τρώμε κάτω από 1200 θερμίδες την ημέρα. Οπότε να έχουμε μια απώλεια πάει περίπου 1% του βάρους, δηλαδή τη βδομάδα. Αν είμαι 100 κιλά, χάνω 1 κιλό. Άμα είμαι γύρω στα 50 κιλά, χάνω μισό κιλό τη βδομάδα. Το να χάσω παραπάνω, μάλλον θα χάσω και μυϊκή μάζα, οπότε είναι κάτι που δεν θέλουμε. Άρα εγώ ονομάζω δίαιτα express 1200 θερμίδες και φίλος σου μπορεί να ονομάζουν και 500 θερμίδες, δεν ξέρω. Ναι, μα ισχύει ή δεν τρώνε καθόλου ή και διαβάζοντας μέσα στο Instagram και στο ίντερνετ που τώρα που πάει Instagram θέλουν να μας υπενθυμίσεις, εγώ το ξέρω, το ξέρουν αρκετοί, αλλά θέλουν να το μάθουν όλοι. Πού σε βρίσκουμε στο Instagram? Είμαι στο Instagram με το όνομα Dim, κάτω Παύλα Μελαδάκη. Μελαδάκι. Όταν προτείνεις τη διατροφή, θα το πω. Προτείνεις με πολύ λαδάκι ή με λίγο λαδάκι? Με λίγο λαδάκι, γιατί τα λιπαρά είναι πυκνά σε θερμίδες άλλωστε. Ναι. Αλλά σίγουρα με ελαιόλαδο. Και ελαιόλαδο, να πούμε ότι το ελαιόλαδο είναι ένα καλό είδος λίπους. Ναι, σωστά το λέω. Είναι πολύ... Ουσιαστικά στην Ελλάδα θέλουμε η βάση, όχι στην Ελλάδα, σε όλο τον κόσμο, απλά στην Ελλάδα είμαστε χέρια και έχουμε ελαιόλαδο και μπορούμε εύκολα να το κάνουμε. Η βάση διατροφής μας, η βάση μάλλον των λοιπών διατροφής μας να είναι το ελαιόλαδο. Και είναι σχετικά εύκολο γιατί όλοι χρησιμοποιούμε ελαιόλαδο και στο φαγητό μας και στη σαλάτα μας. Ωραία, γυρίζω πίσω στο Instagram και γενικότερα στο ίντερνετ και ψάχνω για δίαιτες. Μπαίνω μέσα, γράφω δίαιτα. Δεν έχω μπει ακόμα σε σένα για να βρω το σωστό δρόμο, αλλά μπαίνω σε διάφορες σελίδες και διαβάζω δίαιτα που μπορούμε να κόψουμε τελείως τον υδατάνθρακα και να τρώμε από το πρωί μέχρι το βράδυ μόνο πρωτεΐνη. Διατροφές που να βασίζονται μόνο για 3-4 μέρες σε υγρά από σούπες και ροφήματα και να χάσουμε 4 κιλά μέσα σε μια εβδομάδα. Όλα αυτά σίγουρα μας ενθουσιάζουν και άντε εμείς που μπορεί να έχουμε διαβάσει κάτι παραπάνω, να έχουμε έρθει για ένα καφέ στο γραφείο σου. Άλλοι, ειδικά στην εφηβεία, επηρεάζονται πάρα πολύ και συζητάμε για το κομμάτι των κιλών, δηλαδή ότι εμένα παράδειγμα δεν μου κάνουν τα ρούχα μου, οπότε μάλλον έχω βάλει 2-3 κιλάκια, αλλά υπάρχουν και άτομα που χάνουν βάρος, δηλαδή και τα δύο πρέπει να προσέξουμε, όχι ότι άπαχοι να με δεν θα τρώμε, έτσι δεν είναι? Βέβαια, εννοείται ότι αν χάνω βάρος και δεν βρίσκω το λόγο, δεν είναι μια περίοδος που έχω απλά δεν τρώω αρκετά ή κινούμαι πάρα πολύ. Αυτό είναι ανησυχητικό. Θα χρειάζεται να το κοιτάξω άμεσα. Όπως και αν παίρνω βάρος και δεν το δικαιολογώ, θα χρειάζεται να το κοιτάξω. Όταν λες να το κοιτάξουμε. Να κάνω ένα τσεκάπ, να δω το θυροειδή μου. Ειδικά στην απώλεια βάρους μπορεί να συμβαίνει και κάτι σοβαρό, αλλά σίγουρα να δω τι μου φταίει. Αν δεν έχω αλλάξει τίποτα. Τώρα μιλάμε για τα Χριστούγεννα που όλοι κάτι προσθέσαμε, άρα μπορεί να έχουμε πάρει κάποια κιλάκια. Αλλά αν εγώ κάνω ό,τι έκανα μια ζωή και βλέπω ότι μέσα σε μικρό χρονικό διάστημα παίρνω 3-4 κιλά χωρίς να το δικαιολογώ, εκεί κάτι μπορεί να παίζει. Οπότε έχει νόημα να το κοιτάξω. Κατάλαβα. Οπότε μέσα σε 2 μήνες. Ένας φυσιολογικός οργανισμός που δεν έχει θυροειδή ή δεν παίρνει κάποια φάρμακα για χύψη λόγους. Πόσα κιλά μπορεί να πάρει, δηλαδή, λες, πέρασαν Χριστούγεννα, μπορεί κάποιος να έχει πάρει μέσα σε
Μέσα στα Χριστούγεννα 10 κιλά. Τα Χριστούγεννα καταρχήν δεν είναι 2 μήνες. Ναι, αλλά ξεκινάμε, είσαι στο δέντρο, οι βιτρίνες, όλα αυτά, βγαίνουν στη φόρα τα μελομακάρονα από πολύ πιο νωρίς. Έχει να κάνει με το τι έχω φάει, δηλαδή τώρα μιλάμε για 2 μήνες, ναι, μπορεί να πάρω και 7-8 κιλά. Αν τρώω πολύ επί 2 μήνες, όχι έτσι απλά επί τρώω ένα μελομακάρονο, αν τρώω αρκετά επί 2 μήνες. Και το άλλο που μπορεί εύκολα να μου δώσει βάρος, μπορεί να το καταλάβω, είναι το αλκοόλ. Ενώ όταν τρώω κάτι έτσι λίγο πιο βαρύ, τρώω ας πούμε μια μπουγάτσα. Μπουγάτσα, βέβαια, με τι, με κρέμα ή με τυρί, με κρέμα. Με κρέμα. Τρώω μια μπουγάτσα λοιπόν, νιώθω φουσκωμένος, νιώθω σκασμένος. Αν τρώω βαριά φαγητά, καταλαβαίνω ότι κάτι κάνω στραβά. Αν όμως απλά πίνω 2-3 ποτηράκια κρασί ή οποιοδήποτε, ή ποτό την ημέρα, δεν είμαι φουσκωμένος, δεν καταλαβαίνω ότι κάτι μπορεί να κάνω στραβά μέσα εισαγωγικά. Αλλάζω. Αλλά δεν είναι βάρος. Ναι. Οπότε και αυτό είναι μερικές φορές παγιδά το γιορτών, ότι κρατιόμαστε στο φαγητό, αλλά μπορεί να πιούμε λίγο περισσότερο αλκοόλ και αυτό να μας δώσει βάρος. Οπότε έχει να κάνει με τις θερμίδες ή με τα λιπαρά, γιατί μερικές φορές βλέπουμε τροφές ή και ποτά που λέμε «Έλα μωρέ, δεν έχει τόσες θερμίδες, αλλά έχει αρκετά λιπαρά». Τι γίνεται σε αυτήν την περίπτωση, τι πρέπει να προσέξουμε? Το αν θα πάρω ή θα χάσω βάρος έχει να κάνει με τις θερμίδες που θα φάω μέσα σε μια μέρα. Τώρα, επειδή τα λιπαρά είναι πιο πυκνά, δηλαδή ένα γραμμάριο λίπους μας δίνει 9 θερμίδες, ενώ ένα γραμμάριο τετάνθρακα ή ένα γραμμάριο πρωτεΐνης μας δίνει 4. Τότε, όταν κόβω το λίπος, αυτόματα μειώνονται και οι θερμίδες. Άρα μου είναι πιο εύκολο να φάω λίγες θερμίδες όταν έχω αρκετά μειωμένο λίπος. Αν, παράδειγμα πάλι, εγώ δεν κόψω τα λιπαρά, αλλά κόψω τις θερμίδες, ουσιαστικά το σώμα δεν θα αδυνατήσει, δεν θα γίνει ξανά πιο... Πώς να το πω, πιο όμορφο. Θα αδυνατήσει. Το σώμα μας δεν σημαίνει ότι όταν τρώω λίπος, αποθηκεύω λίπος. Οτιδήποτε κι αν φάω και αυτό οδηγεί σε μια περίσσια ενέργεια, δηλαδή φάω περισσότερες θερμίδες από ό,τι χρειάζομαι, στο σώμα μου αποθηκεύεται σαν λίπος. Γιατί έτσι αποθηκεύει ο οργανισμός μου ενέργεια. Οπότε και μηδέν λίπος να έχω στη τροφή μου και να τρώω όλα τα υπόλοιπα, πάλι και τρώω περισσότερες θερμίδες, πάλι λίπος θα κάνω. Πάλι λίπος θα πάρω. Ωραία, εγώ θέλω ένα παράδειγμα γιατί μπερδεύτηκα. Μπερδεύτηκα, ξέρω τι θα φάω. Λοιπόν, θέλω να ξέρω αν θα χρησιμοποιήσω λουκέτο στο ψυγείο ή δεν θα χρησιμοποιήσω λουκέτο στο ψυγείο. Δηλαδή, ξύπνω το πρωί, θέλω να μου πει τι μπορώ να φάω το πρωί, το μεσημέρι. Που πάει μετά, απόγευμα και μετά πάει βράδυ. Και μετά αν έχω και μια λιγούρα, γιατί παίζει και αυτό μέσα στην ημέρα και στο βράδυ. Αλλά όσο το δυνατόν χαμηλότερες θερμίδες, ώστε να τα χάσω, ρε παιδί μου. Μπαμ, δηλαδή να ενεργοποιηθεί ο οργανισμός μου. Ναι. Ξαναλέω ότι εγώ θα σου πω τώρα μια μέρα γύρω στις 1200 θερμίδες, ισορροπημένη. Μια μέρα που, να σας την πω τώρα, εσένα δεν ισχύει για όλους τους ανθρώπους. Έτσι, κάποιοι άλλοι έχουν διαφορετικές ανάγκες σε κάποια, διαφορετικές ανάγκες σε άλλα. Δηλαδή, δεν θέλει να το πάρουμε. Και δεν έχει κάνει όλοι. Δεν έχει να κάνει και με το φύλλο. Βέβαια, βέβαια. 1200 θερμίδες για έναν άντρα, ας πούμε, είναι πολύ λίγες. Για μια γυναίκα νέα χωρίς πολλά κιλά, είναι OK να το κάνω για μια εβδομάδα. Λοιπόν, θα ξεκινήσω το πρωί. Θέλουμε σίγουρα τετάνθρακα το πρωί, άρα μια φετούλα ψωμί και για να με κρατήσει λίγο. Ας βάλουμε και λίγο τυράκι, ένα κομματάκι τυρί. Πρωινό, μια χαρά. Μετά στο ενδιάμεσο, βέβαια τα αγαπημένα μας φρούτα. Θα έλεγα 2 μερίδες φρούτων για δεκαθιανό. Το μεσημέρι για να με κρατήσει πρωτεΐνη, άρα ένα κοτόπουλο ή ένα ψάρι, περιπόσο η παλάμη μου, μια μεγάλη σαλατούλα με λίγο ελαιόλαδο και μια φετούλα ψωμί πάλι. Και το απόγευμα, επειδή πεινάω λίγο το απόγευμα, να φάω ένα γιαουρτάκι, να βάλουμε στο γιαουρτάκι κανένα αποξηραμένο φρούτο, ξέρω εγώ, 2-3 αποξηραμένα φρούτα. Και το βράδυ, μπορώ τώρα που είναι και χειμώνας, να βράσω λαχανικά, να βράσω και μια πατατούλα, να φάω με ένα 2 αυγουλάκια. Και είναι μια χαρά. Και με 2 αυγουλάκια και η πατάτα κιόλας σε χορταίνει πάρα πολύ. Ναι. Και μετά έχω λιγουρίτσα, αγαπημένο φρούτο. Ωραία, οπότε. Επειδή θέλω να το δούμε και σε αριθμούς. Όσο γίνεται στο περίπου, μένα, αλλά όσο γίνεται πιο κοντά. Πες ότι έβαλα 4 κιλά μέσα στους 2 μήνες. Σε πόσο χρονικό διάστημα θα τα χάσω με αυτόν τον τρόπο? Αυτό έχει να κάνει με το μεταβολισμό σου, οπότε δεν μπορώ να το απαντήσω. Με το τι γυμναστική κάνεις, πόσο ύψος έχεις, πόσο βάρος έχεις, είναι πολύ σύνθετο.
Οπότε... Άρα και αυτό είναι σαν tip, όπου βλέπετε χάσε 5 κιλά σε 10 μέρες, δεν ισχύει. Ο κάθε άνθρωπος και οι διαφορετικές θερμίδες, οπότε δεν μπορούμε όλοι με την ίδια τροφή να χάνουμε 5 κιλά. Και επειδή είπαμε και πριν για σούπες και τα λοιπά, και νιώθω ότι δεν το κλείσαμε, δηλαδή να μην βλέπουμε καθόλου το κομμάτι σούπα από τοξίνωση 3-4 μέρες χάνω 2 κιλά. Όχι. Όχι. Η σούπα είναι μια καλή επιλογή, ωστόσο, για όταν θέλω να φάω λίγες θερμίδες, γιατί έχει ογκό, μπορώ να βάλω πολλά λαχανικά μέσα και μπορεί να έχει αρκετά λίγες θερμίδες και να με χορτάσει. Αλλά σίγουρα όχι μόνο σούπες, όχι χαμηλή, πολύ χαμηλή πρωτεΐνη, γιατί μετά μου λείπει πρωτεΐνη, και όχι απώλεια μεγαλύτερη του 1% του βάρους μου την εβδομάδα. Η αλήθεια είναι ότι με προβλημάτισες τώρα, γιατί πίστευα ότι θα τα χάσω πολύ γρήγορα, ότι υπάρχουν συμβουλές και πίστευα κι σε αυτές τις σούπες, να σου πω την αλήθεια. Δεν πειράζει, αυτό που λένε καλύτερα σιγά σιγά και σταθερά, γιατί έτσι τα εκτιμάς και δεν τρως, δεν μπαίνεις κατευθείαν στο παιχνίδι, λες όπα θα κάνω καιρό να τα χάσω. Εντάξει, βέβαια είχα ακούσει και είχα διαβάσει και σε site στο εξωτερικό ότι οι ηθοποιοί, ας πούμε, για να βγουν σε μια πρεμιέρα τις τελευταίες 2-3 μέρες τρώνε μόνο, βασικά δεν τρώνε, πίνουν μόνο υγρά και λέω προφανώς για να το κάνουν αυτοί, γιατί να το κάνω κι εγώ. Αλλά έχεις δίκιο και θα ακολουθήσω το δικό σου τρόπο και τις δικές σου συμβουλές. Γιατί πάντα ακούω τις δικές τις συμβουλές. Άσχετα αν μέσα στα Χριστούγεννα, εντάξει, πέτυχαν και οι κουραμπιέδες και τα μελομακάρονα, εγώ δεν φταίω. Εντάξει, αν είμαι κάποιος τοπιός και πρέπει για κάποιο λόγο να είμαι πάρα πολύ χαμηλά στα κιλά μου σε μια πρεμιέρα, οκ, πάλι δεν θα το πρότεινα, αλλά σκέψου ότι αυτός ο τοπιός έχει την πρεμιέρα του εκείνη τη μέρα. Συγκρίνεται τώρα μια πρεμιέρα ενός μεγάλου τοπιού με ένα ραντεβού? Δεν συγκρίνεται. Λοιπόν, έχεις ένα point, αλλά να πω ότι έχω σήμα από την αρχισυντάκτρια και λέει ότι εξαρτάται από το ραντεβού. Δηλαδή, τι, επειδή ο ηθοποιός έχει την πρεμιέρα και εγώ μπορώ να έχω να βγω με τον πρίγκιπά μου, ας πούμε. Λοιπόν. Με τον πρίγκιπά σου θα είσαι, δηλαδή, στην πείνα όλα τα χρόνια. Ας το να πάνε. Όχι, είναι μέχρι να το τυλίξουμε το τρίγωνο. Λοιπόν, λέω να κλείσουμε αυτή την ωραία μας συνάντηση για ακόμα μια φορά με μια ερώτηση που έχει ως εξής. Ωραία, ξεκινάω. Θα το ξεκινήσω σωστά, με ισορροπημένη διατροφή και όλα καλά. Θέλω να έχω ένα κίνητρο. Θα μου πεις, κίνητρο είναι ότι θα χάσεις κιλά. Ναι, αλλά εγώ μπορεί, ας πούμε, σε 10 μέρες, συνήθως γίνεται σε 3, από ό,τι ακούω και από ό,τι το βλέπω και από μένα. Αλλά συνήθως, ας πούμε, μετά από 10 μέρες λίγο βαριέσαι, λίγο θα σου πει κάποιος να πάμε μια βόλτα, λίγο θα ξεφύγεις. Μπορώ να έχω μία επιβράβευση του εαυτού μου με κάποιο τρόπο, δηλαδή μία φορά την εβδομάδα ή μία φορά στις 10 μέρες εγώ να μπορώ να φάω κάτι, είτε είναι γλυκό, είτε είναι ένα παστίτσιο, είτε είναι ένας μουσακάς, κάτι τέτοιο. Εγώ δεν προτείνω σε καμία περίπτωση την επιβράβευση με φαγητό. Γιατί τόση προσπάθεια θα κάνω? Γιατί μετά ουσιαστικά αυτό πυροδοτεί το άσπρο παύρο, γιατί είμαι λίγο τιμωρημένος. Ναι. Που κάνω αυτή τη διατροφή και έχω μια, την ελεύθερη μου μέρα ή επιβράβει τον εαυτό μου με μια παστούλα. Εννοείται ότι τρώω και κανένα γλυκάκι, τρώω και κάτι απ' έξω. Δεν απαγορεύω στον εαυτό μου να φάει κάτι τέτοιο. Απλά όσο το βλέπω σαν επιβράβευση, θα είναι πάντα το ωραίο. Και η διατροφή μου θα είναι πάντα το χάλια. Ναι, έχεις ένα δίκιο. Πολύ σε έχω στεναχωρήσει σήμερα. Όχι, δεν έχεις στεναχωρήσει. Με έχεις βάλει σε πρόγραμμα και. Χαίρομαι γιατί μου τα λες τσεκουράτα. Με λαδάκι, θα είναι πάντως σίγουρα η διατροφή, έτσι. Δύο κουταλάκια του γλυκού, λαδάκι. Δύο κουταλάκια μέσα στην ημέρα. Όχι, σε κάθε σαλάτα. Α, σε κάθε σαλάτα, γιατί εγώ βάζω μια κουταλιά της σούπας. Κοντά είμαστε. Ωραία, λοιπόν. Τι λες να μου προτείνεις έτσι γεύματα για να χορτάσει λίγο και το μάτι μου, γιατί μέχρι στιγμής κάπως ένιωσα ότι πεινάω. Λοιπόν, είμαστε εδώ. Εγώ πίνασα, όπως σου είπα, οπότε πρέπει να χορτάσει για αρχή το μάτι μου. Και θέλω να μου πεις πού ψάξαμε, τι ψάξαμε, ποιο hashtag ψάξαμε. Έψαξα hashtag diet food. Diet food. Diet food. Πάμε να δούμε τι food θα δούμε. Λοιπόν, εδώ έχουμε μία σουπίτσα.
σουπίτσα. Είπες ότι είναι από τις καλές επιλογές. Mm. Που λέγαμε και πριν, τώρα το χειμώνα οι σούπες μας βοηθάνε πάρα πολύ. Δεν θα την πρότεινα σου για μεσημεριανό μια σούπα λαχανικών που να με χορτάσει, αλλά για βραδινό είναι σούπερ. Με λίγο τυράκι για πρωτεΐνη. Και σε βοηθάει και να κοιμηθείς έτσι χαλαρά. Ναι, ναι, ναι. Να μοιραστεί. Ενυδατώνει κιόλα, ζεσταίνει. Οπότε είναι. Ενυδατώνει, γενικά ενυδατώνει. Ε, καλά, δεν είναι και κρέμα. Αλλά επειδή είχε αρκετά νερό τελικά, μπορεί να πω δεν. Ο καθένα στα προβλήματά του. Έχεις δίκιο. Τι σούπα είναι η συγκεκριμένη? Αυτή είναι μία γλυκοπατάτας. Α, γλυκοπατάτας. Ναι. Γενικά εντάξει, σούπες για να δέσουν, ένα άμυλο το θέλουν, λίγο πατάτα ή πατάτα, αλλά μπορώ να βάλω πραγματικά πάρα πολλά λαχανικά και να βάλω δύο πατατούλες και να μου θέλουν μια αρκετά μεγάλη ποσότητα σούπας, είτε αυτή είναι κολοκυθόσουπα, είτε είναι μπροκολόσουπα και η ντοματόσουπα είναι πάρα πολύ ωραία. Το έχω ακούσει και το συνδυάζουν νομίζω και με αυγό μερικές φορές αυτό. Ναι. Αλλά με τη σούπα εγώ μπορώ να βάλω έτσι λίγο ψωμάκι, λίγο κάτι της να... Ναι, μπορώ. Έχει μέσα την πατατούλα, άρα έχω πάρει την τετάνθρακά μου. Δεν είναι φαρμακόνη τώρα με το ψωμί. Εντάξει. Θα πάω στο επόμενο, δεν θα το προτιμήσω εγώ. Α, απορριφτική σούπα. Θα πιω ένα τσάι για να κοιμηθώ χαλαρά. Εντάξει. Και θα πάρω το υγρό έτσι και το... την ενυδάτωση από εκεί. Εγώ. Εγώ. Μην έχει καφέινη, πρόσεχε και βάλω, ας πούμε, τέρμα τη μουσική και... Που πάει και έντος είναι για να θέλεις να κέρμα. Ναι, ή το παίξω χωροφύλακα της γειτονιάς, ναι. Όχι, εντάξει, δεν το πρόκεινα. Λοιπόν, πάμε στην επόμενη φωτογραφία, η οποία είναι μια σαλάτα. Μια σαλάτα, ναι. Εδώ έφερε και μια φάνταστη σαλάτα που έχει μέσα φρούτα, ξηρούς καρπούς, κοτόπουλο μάλλον. Προσοχή λίγο στις σαλάτες, okay, να βάζουμε διαφορετικά πράγματα, να βάλουμε και το φρούτο, να βάλουμε και το ξηρό καρπό, αλλά μην βάλουμε τελικά τόσο πολλά που είναι σαν να τρώγα ένα πτώγυρο. Ναι. Ναι. Εδώ είναι μια ωραία σαλάτα, έχει δηλαδή το κοτοπουλάκι, έχει λίγο τυράκι, βλέπω ότι έχει φρούτα και λίγους ξηρούς καρπούς. Ωραία, να ξέρεις εγώ τώρα τι απορία έχω. Ναι. Λέμε πρωτεΐνη, όταν λέω πρωτεΐνη, μάλλον όταν ακούω πρωτεΐνη, λέω το κοτόπουλο που υπάρχει μέσα ή το τυρί. Δεν ξέρω τι μπορώ να το συνδυάσω και τα δύο και αν είναι τυρί θα είναι φέτα ή θα είναι αυτό το ανθότυρο το... Αν θέλω να παίξω σε πολύ χαμηλές θερμίδες, θα προτιμήσουμε ένα τυρί με χαμηλά λιπαρά. Η σαλάτα θα ήταν πλήρης και χωρίς το τυρί φυσικά. Ωραία. Από υδατάνθρακα... Έχει το φρούτο. Έχει το φρούτο. Το φρούτο, ναι. Το φρούτο είναι υδατάνθρακας. Συγγνώμη, δασκάλα, δεν το ήξερα. Αλλά το φρούτο μένα δεν με χορταίνει. Εγώ θέλω λίγο ψωμάκι. Ωραία, βγάλω το φρούτο, βάλω λίγο παξιμαδάκι. Παξιμαδάκι. Δύο μικρά. Μικρά. Εντάξει. Δεν θα τα χάσω ποτέ. Όχι. Θα με βλέπετε, είμαι ό,τι αθλητικό. Δεν θα τα χάσεις απλά σε τρεις μέρες. Εντάξει, ναι, γιατί σε τρεις μέρες δεν τα έβαλα η αλήθεια. Είναι τρεις μέρες, έτρωγα μόνο μελομακάρονο. Γιατί δεν έχω μελομακάρονο. Αχ, αυτό έχει πολλά χρώματα, μου αρέσει. Αυτό τι είναι? Είναι ένα άλλο πολύ σημαντικό εργαλείο στη διατροφή, το αυγό. Το αυγό είναι πάρα πολύ φανταστικό. Το φοβούνται πάρα πολύ γιατί έχει αρκετό λίπος, αλλά εγώ το προτείνω σίγουρα όταν θέλουμε να είμαστε σε χαμηλές θερμίδες. Εγώ δεν το φοβάμαι επειδή έχει πολύ λίπος. Λάμε στον κόσμο μου. Εγώ το φοβάμαι επειδή δεν ξέρω πόσα αυγά, δηλαδή το είχαμε ξανασυζητήσει. Mm. Αλλά και πάλι ακούω συνεχώς ότι όχι πολλά αυγά μέσα στην εβδομάδα. Δεν ξέρω, μέχρι 6 αυγά νομίζω είναι καλά, δηλαδή 3 φορές αν πάμε, ας πούμε, από μια τέτοια μερίδα μέσα στην εβδομάδα. Και 2 αυγά και 3 αυγά την μέρα σε έναν υγιή άνθρωπο είμαστε εκεί. Είμαστε εντάξει. Πάντως πράγματι το έχω δοκιμάσει και χορταίνει. Και μου αρέσει που έχει συνδυάσει και τα φρούτα και... Και το αβοκάντο, ναι. Που είναι και αυτό καλό λίπος, εναλλακτική του ελαιολάδου. Δεν έχει δηλαδή το... Εδώ δεν έχει λίγο έτσι ελαιόλαδο από πάνω. Πρέπει να έχει, αλλά εγώ θα έλεγα ή το ένα ή το άλλο. Εντάξει. Εσύ ήθελες Dieta Express. Ναι, εγώ ήθελα Dieta Express, αλλά το θέμα είναι να την αντέξει τη Dieta Express τελικά. Αλλά θα όχι, θα πάω στα σταθερά βήματα γιατί θα πεινάσω. Αυτό τι είναι? Αυτό είναι ένα άλλο τρομερό εργαλείο δίαιτας, το γιαούρτι. Αυτό είναι snack. Αυτό είναι snack, ναι. Το γιαούρτι γενικά είναι ένα εύκολο snack, είναι πάρα πολύ χορταστικό. Δεν έχει καμία σχέση με το φάουνα αυτό το σκέτο, με το να φάω ένα γιαούρτι με το φρούτο. Οπότε όταν ξέρω το επόμενο γεύμα μου θα αργήσει, έχω ένα γιαουρτάκι, έχω ένα φρούτο, εδώ έχει και λίγο νερό σπορό που φαίνεται ότι είναι πολύ καλό σπόρο με καλά λιπαρά και ωμέγα 3. Και σαν snack είναι super χορταστικό. Θέλω να σε ρωτήσω τώρα κάτι πάνω σε αυτό. Συνήθως αυτό το συνδυάζουν με μέλι. Δεν σου είπα συνταγή, σου είπα μέλι.
δεν σου λέω πολύ, έστω μία κουταλιά του γλυκού μπορούμε να βάζουμε είτε στο σνακ μας είτε στο τσάι. Δηλαδή, το να υπάρχει μέσα δεν θεωρείται ότι είναι θερμίδες ενός γλυκού. Όχι, ένα κουταλάκι του γλυκού μέλι είναι οκ, okay, ναι. Την ημέρα. Ναι. Δεν θα κάνω δίαιτα εγώ. Εγώ παίρνω συμβουλές για το πώς να φάω έτσι καλύτερα. Δεν θα κάνεις δίαιτα εξπρές σίγουρα που σε κόβω, γιατί όταν σου δείχνω κάτι θα προσθέσουμε. Ναι. Όχι, σε αυτό θα έβαζα, άντε να έβαζα μια πατατούλα βραστή. Έχει παξιμαδάκι. Ναι, όχι, μου αρέσει το παξιμάδι, εντάξει. Αλλά ξέρεις τι, η αλήθεια είναι, θα σου πω γιατί το σκεφτόμουν εχθές συγκεκριμένα που πάλι χρησιμοποίησα παξιμάδι. Πολύ κρατσακρούτσα και πρέπει να μην ήταν και τόσο φρέσκο. Συγγνώμη τώρα που ανοίγω τη δική μου τη συζήτηση. Αλλά δεν είναι. Δεν σε χορταίνει όπως είναι η πατάτα η βραστή που σε διατροφή μου είχες προτείνει νομίζω ψάρι με πατάτα βραστή. Ναι, 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 η πατάτα είναι πολύ χορταστική. Θα πρέπει να ή το ένα ή το άλλο. Όχι ότι θα πάθω κάτι αν φάω και τα δύο, απλά για να μείνουμε χαμηλά η πατατούλα βραστή ή παξιμάδι. Και έχεις τσιπούρα εδώ. Ναι. Μία ολόκληρη τσιπούρα. Μία ολόκληρη τσιπούρα. Γενικά στην πρωτεΐνη δεν είμαστε πολύ αυστηροί. Να τη φάω μια ολόκληρη τσιπούρα χωρίς περιττά αλάτια. Με τη σαλατούλα μου κάτσε τα τάμπλακα και είμαι σούπερ. Ούτως ή άλλως έχουμε μάθει, ότι το έχω σημειώσει κιόλας, ότι η πρωτεΐνη είναι το συστατικό που μας χορταίνει, δεν είναι ο υδατάνθρακας. Η πρωτεΐνη περισσότερο. Τέλεια. Οπότε, θα κάνω και μια τελευταία ερώτηση. Mm-hmm. Στη συνέντευξη είπαμε ότι υπάρχουν αρκετές διατροφές που είναι μόνο με πρωτεΐνη. Αυτό... Ούτε αυτό να το έχουμε υπόψη μας. Δεν θα το πρότεινα, όχι, ο υδατάνθρακας, ναι. Η πρωτεΐνη μας πρωτεΐνη, αλλά ο υδάνθρακας ουσιαστικά μας δίνει την ενέργεια και μπορούμε να κινούμαστε, μπορούμε να πάμε ένα γυμναστήριο, μπορούμε να είμαστε συγκεντρωμένοι στη δουλειά μας. Οπότε χρειαζόμαστε υδάνθρακα μέσα στην ημέρα. Μπορούμε να τον έχουμε λίγο, να μην τρώω πάρα πολύ υδάνθρακα, αν θέλω να χάσω γρήγορα βάρος. Αλλά σίγουρα να υπάρχει σε κάθε γεύμα και σνακ κάτι από υδάνθρακα. Είτε αυτό είναι ψωμί, είτε είναι παξιμάδι, είτε πατάτα, είτε ρύζι, είτε μακαρόνια, είτε λίγο ένα φρούτο που πούμε ότι είναι υδάνθρακα. Να έχετε στο μυαλό σας σε κάθε γεύμα κάτι από υδατάνθρακα και είμαστε μια χαρά. Είμαστε μια χαρά. Εγώ θα ξεσκαρτάρω την κουζίνα μου, τα ντουλάπια μου, οτιδήποτε. Από πατατάκια, από γλυκά, από τέτοια. Με ποιο τρόπο, Στέλλα, θα ξεσκαρτάρεις? Δεν θα τα φάω. Θα τα δώσω, ας πούμε, σε παιδάκια, μαμά, από εκεί. Εγώ θα πάρω ψαράκια, τη μεγαλύτερη τσιπούρα, γιατί μου επιτρέπεται να τη φάω όλη τη τσιπούρα. Και οτιδήποτε άλλο έχει να κάνει με λαχανικά, γιατί να σου πω κάτι, όταν τρως και σωστά, το έχω παρατηρήσει όταν το θυμάμαι και τρώω σωστά, ότι κάνει πολύ καλό και στην επιδερμίδα, στο πώς κοιμάσαι, οπότε σίγουρα. Καλύτερα να επιβραβεύουμε τον εαυτό μας μέσα στο τόσο, παρά να επιβραβεύουμε. Να τον επιβραβεύουμε, είπες, και κάθε μέρα από λίγο, άμα θέλουμε. Κάθε μέρα όχι, ε. Είπα να μην τον επιβραβεύουμε φαγητό γενικά, αλλά να τον επιβραβεύουμε. Να τρώμε ό,τι θέλουμε, να μην το βλέπουμε σαν επιβράβευση. Ότι θα φάω ό,τι μου πει ο διαιτολόγος και επειδή θα το φάω, να φάω και ένα σοκολατάκι. Να φάω το σοκολατάκι επειδή το θέλω, όχι σαν επιβράβευση. Σας έχω πει, βασικά δεν σας έχω πει, θα σας το πω τώρα γιατί τώρα μου ήρθε. Ήμουνα με παρέα έξω, δεν θυμάμαι τώρα, είχαμε πάει κάπου στο κέντρο και ψάχναμε πού να πάμε για μπέργκερ. Και εγώ δεν το έχει ξανακάνει άνθρωπος αυτή τη Δήμητρα. Για μένα πέρα από φίλη είναι και διατροφολόγος μου. Την πήρα τηλέφωνο και λέω, έλα Δήμητρα. Πού να πάω λόγια μπέργκερ. Θέλω να πω ότι δεν είναι κακό μερικές φορές να ξεφεύγουμε, αρκεί να... Όχι βέβαια. Ξέρουμε ότι το μέτρο πρέπει να το... Ναι, ναι, είναι πάντως στο μυαλό μας. Όχι αυτό. Βέβαια, ναι. Όλα μέσα στη διατροφή είναι. Και το μπέργκερ και το και κρέπα και το παγωτό. Απλά όχι κάθε μέρα και όχι σαν επιβράβευση. Ναι. Ναι. Επιβράβευση είναι να πάρω ένα τζιν, ένα νούμερο μικρότερο. Α, ναι. Πραγματικά έχεις ένα δίκιο σε αυτό. Εγώ να σε ευχαριστήσω που για ακόμη μια φορά ήρθες και μας υπενθύμησες ότι πρέπει να τρώμε σωστά. Και ναι, μεν καλές οι δίαιτες, οι γρήγορες και όλα καλά, αλλά όσο γρήγορα τα χάσεις, προφανώς τόσο γρήγορα θα τα ξαναπάρεις. Ακριβώς, ευχαριστώ. Ευχαριστώ και εγώ πάρα πολύ και χαίρομαι που έπιασες το μήνυμα. Ελπίζω. Thank you.
Αυτό ήταν λοιπόν ακόμα μια εκπομπή. Έφτασε στο τέλος της. Σε αυτό το σημείο να ευχαριστήσω πολύ τη Δήμητρα Μελαδάκη. Με λίγο λαδάκι, όπως είπε, όχι πολύ. Έτσι, για να κρατήσουμε μια ισορροπημένη διατροφή και να χάσουμε και κάποια κιλάκια. Τώρα, όσο έχουμε βάλει 2, 3, 4, 5 κιλάκια, καλά κάναμε και τα βάλαμε και να τα χαιρόμαστε και μπράβο μας που έχουμε τη δύναμη και τα σηκώνουμε. Δεν θα αγχωνόμαστε και γι' αυτό. Α, υπάρχει εναλλακτική. Φοράμε την ωραιότατη φορμούλα μας και νιώθουμε άνετα. Καλή σας εβδομάδα!